και εσένα σας τα πω. Βεβαίως να μου τα πει, Σωτήρη. Θέλει και ερώτημα. Καληνεστέρα να έρχονται πιάνει. Αν είναι ορισμός, θα σας παίξω μπάλα κι εγώ. Σώπα, Παναθηναϊκός σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Δεν είναι δικός μου ο Παναθηναϊκός. Εάν ήταν δικός μου, από σένα θα ξεκινούσε η ενδεκάδα, θα ορκίζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κέσαρη. Όλοι αυτό μου λένε από το πρωί. Τους λέω τα καλαντά και αυτοί μου λένε πως αν ήταν στο χέρι τους δεν θα βγαίνα ποτέ από την ενδεκάδα. Σωτήρη, τι περιμένεις από τον νέο χρόνο? Περιμένω να περάσει ο νέος χρόνος για να μεγαλώσω κι άλλο. Θέλω να περάσουν γρήγορα τα επόμενα 10 χρόνια για να γεράσω και να με βάζουν να παίζω στην ομάδα. Αν ήμουν σήμερα 30 χρονών, κανείς δεν θα με έλεγε μικρό. Πάντως ο κύριος Τενκάτε μου υποσχέθηκε πως αν μου πέσει το φλουρί στη Βασιλόπουλη του Πανέκου, θα με βάλει να παίξω στον επόμενο αγώνα του Champions League. Σωτήρη, σου αρέσουν τα Χριστούγεννα? Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Μόλις περάσω τα Χριστούγεννα, περιμένω τα επόμενα. Τι σου αρέσει πιο πολύ? Τα δώρα. Μου έχουν πάρει όλοι οι συμπαίκτες με δώρα. Ο κύριος Καραγκούνης, ο κύριος Τζόλης, ο κύριος Γκαλίνεβιτς, ο κύριος Αριέγκη, αλλά δεν μου τα έχουν δώσει ακόμα. Μου τα έχουν βάλει κάτω από το δέντρο στην πλανία και εγώ κοιτάω τα πακέτα και προσπαθώ να μαντέψω τι έχουν μέσα. Εσύ τι δώρα έχεις πάρει στους συμπαίκτες σου? Εγώ δεν τους πήρα δώρα γιατί δεν έχω λεφτά. Δεν παίζω συχνά και δεν παίρνω πριν. Γι' αυτό βγήκα από τα κάλαντα για να μαζέψω λεφτά και να μπορέσω να τους πάρω δώρα. Θα τους πάρω από ένα κουμπουλόι από την μπουτίκ του Παναθηναϊκού. Ο κύριος που είναι εκεί μου είπε πως αν αγοράσω 30 κουμπουλόγια θα μου κάνει καλύτερη τιμή. Αν δεν μου φτάσουν τα λεφτά θα τα χρωστάω. Θα τα δώσω όταν θα παίξω στην ομάδα και θα παίρνω και εγώ πριν. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την πονεμένη ιστορία που κρύβεται μέσα από αυτό το μεγάλο ταλέντο με το όνομα Σωτήρης Νύμης. Το αγοράκι με τα κουμπουλόγια. Σωτήρη, πήγε στο Σύνταγμα να δει το νέο δέντρο? Ναι, ναι, με πήγε ο Θεός Γκούμας. Αλλά δεν μπορούσα να πάω πολύ κοντά γιατί το φιλούσαν 10 δημιουργίες των ΜΑΤ. Φαντάζομαι πως θα ανέβηκε στο καρουζέλι. Όχι, γιατί και αυτό το φιλούσαν οι κύριοι άνδρες των ΜΑΤ. Τουλάχιστον ανέβηκε σε κάποιο μικροπόνι. Ήθελα πολύ να ανέβω σε ένα μικροπόνι, αλλά και αυτά τα φιλούσαν οι κύριοι άνδρες των ΜΑΤ. Δεν πειράζει όμως, γιατί με πήρε στην πλάτη του ο Θεός Γκούμας και με έκανε βόλτα σε όλη την πλατεία. Μου πήρε μάλιστα και ένα μπαλόνι. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε και βλέπουμε όλοι πόσο δεμένη είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Σωτήρη, πιστεύεις πως ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει σύντομα το νέο του γήπεδο στο Βοτανικό? Ο κύριος Ακλαμάνης θέλει να μας φτιάξει γήπεδο, αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει. Ο κύριος Τσίπρας είναι μικρός και αυτός σαν και εμένα. Αλλά αυτόν τον βάζουν να παίξει στο συνασπισμό. Εμένα και τι λέμε βάζουν να παίξει στον Παναθηναϊκό, γιατί το πηγαίνει κατ' ουσίαν.